Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Τώρα, συγγνώμη, θα ρωτήσω και για το Πασόκ, αλλά μισό λεπτό τώρα. Αυτή η ανάρτηση υποστήριξης του Κασελάκη από τον Γεωργιό τρολάρισμα ήταν? Δεν υποστήριξα Κασελάκη. Θεωρώ ότι είναι ευθύνη όλων των πολιτικών, αυτό δεν είναι εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, η διασφάλιση των δημοκρατικών διαδικασιών στα κόμματα. Η δημοκρατία δεν είναι απλώς ένα θέμα πολιτιακό. Η δημοκρατία είναι θέμα νοοτροπίας. Τέμνη κάθετα και οριζόντια. Ναι. Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτοφανώς αντιδημοκρατικό. Που πρωτοφανώς δεν υπάρχει. Τον πρώτο, δηλαδή αυτό, ναι. Εγώ επειδή από τα νιάτα μου έχω καταλάβει την αριστερά, γι' αυτό και έχω μέτωπο μαζί της πολύ σκληρά από τα νεανικά μου χρόνια, και ήξερα πάρα πολύ καλά ότι η αριστερά στη φύση της είναι αντιδημοκρατική. Αυτό που λένε έτσι χαρτολογώντας δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, στην πραγματικότητα είναι ολοκληρωτισμός. Είναι παραβίαση δημοκρατίας. Είναι το κόμμα κάνει ό,τι γουστάρει και ο λαός θα ακολουθεί το κόμμα. Αυτή είναι η δουλειά. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια κλασική εμφάνιση του κομμουνιστικού δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Δηλαδή, ένα κομματικό όργανο μπορεί να αποφασίζει πάνω από το σύνολο των ψηφοφόρων του κόμματος. Ναι. Το σύνολο των ψηφοφόρων του κόμματος δεν έχει τη δύναμη που έχουν 138 μέλη της κεντρικής επιτροπής. Άρα πολύ περισσότερο το κόμμα δεν μπορεί να αποφασίζει και για την πορεία της χώρας, λέτε στην ουσία. Προφανώς. Η αντιδημοκρατική νοοτροπία που έχει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τόσο εξόφθαλμα. Ωραία, και τι γιατί το βγάλαν τώρα απ' έξω? Μα θα τους κέρδιζε. Θα τους κέρδιζε. Μα τότε καλά δεν το βγάλαν. Εδώ η μάχη ήταν πάρα πολύ απλή. Και καταλαβαίνουμε τώρα, μιλάμε τώρα να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Γιατί τσακώνονται, θα διασπαστούν. Μα όποιος να κερδίσει, είτε και ο Κασελάκης, είτε και εσύ, θα διασπάντω. Αυτοί μαζί μπορούν να μείνουν? Όχι. Ωραία. Άρα γιατί έγινε η φασαρία να τον διώξουν και να γίνουν και ρεζίλοι? Α πω ποιο είναι ο λόγο. Τα λεφτά. Αυτό είναι ο λόγο. Επιδότηση. Τα λεφτά. Όποιο κρατήσει τη σφραγίδα του κόμματο. 4 εκατομμύρια το έτο είναι. Άρα αυτό μπορεί να κρατήσει ένα κόμμα και να παίρνει 4 εκατομμύρια, να έχει υπαλλήλου μισθού, προεκλογικέ καμπάνιε, όλα καλά. Ενώ αυτό θα φύγει απ' έξω, ο Κασελάκης προκειμένη περίπτωση. Αν θέλει να κάνει δικό του κόμμα, θα πάει το πληρώνει από την τσέπη του. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Άρα η διαγραφή του Κασελάκη δεν γίνεται για ιδεολογικούς λόγους, γίνεται για τα λεφτά. Περί αυτού πρόκειται. Mm. Όμως μπροστά στα λεφτά δεν τους νοιάζουν δημοκρατικές διαδικασίες, βάση κόμματος, ψηφοφόροι, τίποτα. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι έλεγαν εμένα ακροδεξιό αντιδημοκράτη. Αυτοί. Mm. Μια ολόκληρη ζωή δεν με έλεγαν αυτοί ακροδεξιό αντιδημοκράτη. Μισό λεπτό τώρα το γεγονός. Αυτοί. Ναι, το λέγανε, αλλά το γεγονός ότι αυτή είναι. Μισό λεπτό. Ναι. Το γεγονός ότι αυτή είναι αντιδημοκρατική, όπως το λες εσύ, δεν σημαίνει ότι εσύ μπορεί να μείνεις ακροδεξιός. Πράσε τι είμαι εγώ, λέω. Με κατηγορούσανε. Ναι, ναι, οι άνθρωποι με τη δημοκρατία έχουν τόσες σχέσεις όσο εγώ έχω με το ice hockey. Πώς το εξηγήσω τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί είπανε. Μας κερδίζει ο Κασελάκης. Πολύ ωραία. Δεν τον θέλουμε. Πολύ ωραία. Πρώτον, θα τον ρίξουμε. Για να τον ρίξουνε. Κάνουν αυτή την κομμωδία την προηγούμενη που ψηφίζαν από το τηλέφωνο. Το υβριδικό αυτό σύστημα. Ωραία, τον ρίξανε. Όταν τον ρίξανε, κάνανε δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις διαπιστώνονται ότι κερδίζει. Είπαν, ωραία, θα πρέπει να καταθέσει υποψήφιες ποθενέσεις. Γιατί αυτό δεν έχει ποθενέσεις, λέει, θα καταθέσει, δεν έρθει. Καταθέτει ποθενέσεις. Διαραίων των ποθενέσεις του. Μόνο αυτού νου, των αλλωνών. Το δικό του σενάριο υιοθετεί μονίμως. Μα αυτό είναι. Μα αυτό δεν είναι σενάριο, παιδιά. Αυτά τα γεγονότα. Διαραίων των ποθενέσεις του. Γίνεται βασανιστή, στέλνει το εξώδικο. Λέγανε, γιατί μας έστειλε εξώδικο. Ενώ εμείς διαρρέσαμε το εξώδικο. Πώς, εμείς διαρρέσαμε το ποθενέσεις, εμείς παραβιάσαμε τον νόμο, εσύ μας έστειλε το εξώδικο. Αυτό ήταν να γίνει. Δηλαδή, φταίει ο αμυνόμενος. Ναι, αλλά δεν θα ξανάρθει ο Κασελάκης μέσω του συνεδρίου. Δεν τον αφήσω να πάει στο συνεδρίο. Δεν θα πάει. Δεν τον αφήσω να πάει καθόλου. Εγώ βάζω στοίχημα τον Κασελάκη στο συνέδριο, δεν θα τον αφήσω να πάει. Επειδή στο συνέδριο, όσο διευρύνεται το κύκλος, τόσο αυξάνει η πιθανότητα που θα κερδίσει. Πάλι δεν είναι εκλογικό σώμα κάτω, το συνέδριο φτιαχτεί από πριν, αλλά πιο πολλοί κόσμος. Δεν θα τον αφήσω να πάει καθόλου. Άρα... Εγώ βάζω και στοίχημα. Άρα θα έχετε απέναντι. Διότι αν τον αφήσουν και του πάει το συνέδριο, θα πάρει αυτό τα λεφτά. Να ρωτήσω. Άρα θα έχετε απέναντι το Πασόκ τώρα. Δεν θέλω να κάνω καθόλου σχόλιο του Πασόκ, γιατί είναι εξελίξει διαδικασία. Σήμερα το εκλογών δεν θα παρέμβω. Από άδωμα ό,τι θέλετε. Ναι, σήμερα αυτό δεν θέλει να τοποθετήσει υπέρ ενός. Όχι, όχι. Ούτε δεν το κάνει. Που έχασε. Δεν το έκανε, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να είμαι πάντα δίκαιος. Προσπαθώ να είμαι δίκαιος τουλάχιστον. Θα είχα διάφορα να πω για το αποτέλεσμα του αφού και ολοκληρωθεί. Αλλά δεν είναι καμία σύγκριση. Έγινε μια κανονική εσωκομματική διαδικασία, δημοκρατική. Κατεβήκαμε, ψηφίσαμε τώρα. Καλώς ψηφίσαμε, ακόμα ψηφίσαμε, τους βρήκε, τους βγήκε. Αυτό είναι άλλο, θα το δείξει η ιστορία. Ναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό το άλλο που βλέπουμε. Δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Όχι, όχι, όχι. Εσείς ως κυβέρνηση. Δηλαδή, θα το φέρω διαφορετικά. Υποτίθεται διαγράφει τον Κασελάκη για ιδεολογικούς λόγους. Ναι. Ο Γκλέτσος που έκανε αυτή τη φοβερή φρικιαστική δήλωση
να εισάγουμε ιερόδουλες για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους μετανάστες. Την ακούσα αυτή τη δήλωση. Ναι, να το έλεγε ο Γεωργιάδης αυτό. Αυτό ήταν ιδεολογικός ορθόν για τις ιδέες της αριστεράς. Άστο τώρα. Δεν είναι ιδεολογικός ορθόν. Αυτό ήταν άστο. Δεν είναι ιδεολογία αυτό. Τι είναι. Τίποτα δεν είναι αυτό. Είναι ένα κενό πράγμα. Όχι, αυτό είναι υποστήριξη του τράφικινγκ ευθέως και δημόσια και πολιτικά. Αυτό είναι. Ναι. Είναι αντιχειστικό. Ότι μυρίζουνε. Είναι ατριχιαστικό αυτό που είπε. Ναι, λέω, ότι είναι, δεν είναι... Έπρεπε όλες οι οργανώσεις δικαιωμάτων γυναικών της χώρας να έχουν εξηγηθεί. Και αυτό το πράγμα δεν το άκουσε κανένας στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια χαρά που ψήφισε για αρχηγός. Γιατί δεν κινδυνεύει ο εργάζομαι με τον Κλέτσο. Ναι. Δεν του νοιάζει. Άμα έχει ο Κλέτσο 40, τώρα κόψει και αυτόν. Αυτό ήταν πρώτο θέμα στην Ελλάδα. Σωστά. Έχει δίκιο η συλλογιστική του, έτσι. Το είπαμε. Ναι. Ωστόσο όμως, εάν ήταν κάποιο άλλο αρχηγό. Και πρόσφατα λέω εγώ αυτά που τον Κασελάκη τον θεωρώ. Έχω πει πολλά γνώμη με τον Κασελάκη. Δεν έχω κάθε θέμα. Είναι εδώ όμως, είπε. Είπε, είμαι εδώ. Έκανε ανάθεση. Ο Τάλας, που ξέρει ελληνικά, ο Τάλας, νομίζω τον αφήσω να πάει στο συνέδριο. Δεν υπάρχει να πάει στο συνέδριο ο Κασελάκης. Στο λέω από τώρα. Εγώ βάζω στοίχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πούνε αφού η Κεντρική Επιτροπή είπε ότι δεν είσαι, δεν μπορεί να μπει μέσα. Αν γίνει συνέδριο. Ο Τάλας ταλέπορο. Λοιπόν, αυτή είναι η ανάρτηση. Λοιπόν, για πάμε στα του Υπουργείου. Αυτός ακόμα ονειρεύεται συνέδρια. Δεν έχει καταλάβει τι έγινε. Δεν έχει καταλάβει. Αυτός δεν έχει καταλάβει θα πει κομμουνισμός. Αυτοί είναι κομμουνιστές, παιδιά, άνθρωποι. Μα και αυτός λέει ότι είναι κομμουνιστής. Αυτός λέει αριστερός. Εντάξει, ο κύριος Κορίνης τον αποδόμησε εντελώς. Liberal Democrat έχει έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ που όλοι αυτοί έχουν περάσει από την ΚΝΕ. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα. Για πάμε.